χαρά σήμερα, γιατί μετά από πολλά χρόνια, όταν ο Δημήτρης ήταν ήδη μικρός, 17, 18, 19, όταν εδώ με ένα φανζίν περιοδικό, λογοτεχνικό, τον καθρέφτη, μαζί με τους φίλους του. Το 98, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό εγώ τον λέω ακόμα μικρό. Από τότε όμως ο μικρός μεγάλωσε. Έχει εκδώσει δύο βιβλία, μία επιτυχική συλλογή και αυτό το βιβλιαράκι για εκείνη την πόλη με διηγήματα, δύο CD, δεκάδες μουσικές παραγωγές και το συναντάς παντού, και τη μουσική του και τα κειμενά του. Γι' αυτό έχουμε δύο-τρεις καλεσμένους πολύ σημαντικούς. Τους δύο τους ξέρω καλά, το Μάκη δεν το ξέρω καλά. Το Περικλή το Βοροβέση, το οποίο νομίζω το ξέρετε όλοι και όσοι δεν το ξέρουν πρέπει να το μάθουν. Και αν όχι τον ίδιο να μάθουν το βιβλίο του, τα βιβλία του, αλλά βασικά το ένα το βιβλίο του, που είναι οι Ανθρωποφύλακες, που είναι γροθιά στο στομάχι για όλους μας, ενάντια στην αδιαφορία και σε πολλά άλλα. Ένα βιβλίο το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα σχολεία και να διδάσκεται. Και επίσης το Δημήτριο Παπαχρήστο, όχι μόνο ως εκπονητή του Πολυτεχνείου, αλλά ως συγγραφέα, δημοσιογράφο, με σημαντικά βιβλία και λογοτεχνικά, αλλά και γύρω από το Πολυτεχνείο. Είναι το Εκ των Υστέρων και το Πολυτεχνείο Ζή, δύο σημαντικά βιβλία που επίσης πρέπει να είναι στα σχολεία. Ο Μάκης είναι ποιητής, χωρίς όμως να έχει ποιητικές συλλογές ακόμα. Τις περιμένουμε. Ούτε θα κάνει. Εκδότης περιοδικών και φίλος καλός. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Θα ξεκινήσει ο Περικλής. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Μίτσο για τον υπέροχο αυτό χώρο, για τη δουλειά που γίνεται εδώ. Να κάνω αυτοκριτική. Δεν ήξερα το κάτω, το ήξερα στις αρχές και έχασα την εξέλιξη, πράγμα που σημαίνει ότι έχασα από τη μόρφωσή μου. Θα μου συγχωρήσετε τη στάση του καφενείου, αλλά μιμούμε το καφέ Προκόφ, το γαλλικό. Που από εκεί πέρα γίνηκαν πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις και οι άνθρωποι ήταν άνετοι, δεν ήταν στημένοι. Αυτό ίσως μπορώ να το διευκρινίσω στη συζήτηση για να μην είχαμε χρόνο από τους άλλους. Αυτά που θα σας πω είναι σε τρεις άξονες. Το ένα είναι η αγορά του βιβλίου. Το άλλο είναι η έκδοση του βιβλίου που θα είναι εισαγωγικά για το έργο του Δημήτρη του Λάμπου. Η αγορά του βιβλίου, όπως έχει καθιερωθεί, στην ουσία είναι η κατάργηση του βιβλίου που πάβει να είναι πνευματικό αγαθόν και είναι ένα προϊόν εμπορικό. Έχουν γίνει μεγαθύρια και εδώ πήγε να γίνει, έχει γίνει το public, λόγω χάρη εδώ, το οποίο public στην ουσία καθορίζει την αγορά. Δηλαδή ένας μικρός εκδοτικός οίκος δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει τα βιβλία του εκεί πέρα, γιατί η αγορά λέει, αυτό το βιβλίο θα μου φέρει κέρδος. Το παίρνω, θα μου φέρει κέρδος. Και δεν πάει ο Καριωτάκης, ο Καβάφης, ο οποιοσδήποτε άλλο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας νεαρός λογοτέχνης στην ηλικία του Δημήτρη περίπου, πήρε το πρώτο βιβλίο της Δειράς, άλλαξε κάποια πράγματα και το έστειλε στους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στη Γαλλία. Και απορρίφθηκε από όλους. Δηλαδή η Δειρά σήμερα δεν θα μπορούσε να βρει εκδότη. Παράλληλα υπάρχει αυτοί που διαμορφώνουν αυτό το προϊόν που πια δεν είναι βιβλίο. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από βιβλίο που το διαμορφώνουν στην ουσία στην Ευρώπη εδώ ακόμα δεν το έχουμε αυτό το φρούτο. Οι ατζέντιδες. Πάει στον ατζέντη, ο οποίος έχει δυνατότητα το πουλίο να το κάνει bestseller, αλλά ένα ορισμένο είδος βιβλίο, όπως είναι το προηγούμενο. Και έχουμε την απόδειξη από τη σκανδιναβική λογοτεχνία με τα αστυνομικά μυθιστορήματα, που δεν μπορεί να βγει τίποτα άλλο. Δηλαδή, ένας λογοτέχνης
δεν μπορεί να βγει εκτός πια. Γιατί είναι ο ατζέντης, είναι πολλά χρήματα με αντικειμενικό σκοπό το βιβλίο να γίνει ταινία στο Hollywood όπως έχουν γίνει και από εκεί πέρα γίνεται παγκόσμιο bestseller. Άρα λοιπόν η σχέση εκδότη συγγραφέα βιβλιοπόλη είναι δυναμικισμένη από τα μέσα. Η μικρή εκδοτική οίκη είναι σε κατάσταση, θα έλεγα, ημι παρανομίας. Το ίδιο και τα βιβλιοπωλεία, που τα βιβλιοπωλεία είναι μεγάλη βοήθεια για μας από την άποψη ότι μας δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους τους τίτλους. Υπάρχουν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες παιδιά που ξέρουν πολύ καλά το βιβλίο και σε προστατεύει. Γιατί αν διαβάσεις από την κριτική του βιβλίου, υπάρχουν πολλά κυκλώματα και πολλές παγίδες. Λοιπόν, ο βιβλιοπόλης που αγαπάει το βιβλίο θα σου πει πέρα αυτό, βγήκε τούτο, είναι το άλλο. Οπότε στην ουσία θα έλεγα υπάρχει ένα είδος mass media στον χώρο εκδόσεων διακίνησης του βιβλίου που παίζει το ίδιο ρόλο με την τηλεόραση. Επομένως, μου έκανε εντύπωση το βιβλίο του Δημήτρη του Λάμπου. Να σας πω την αμαρτία μου. Τους νέους λογοτέχνες δεν τους ξέρω. Γιατί ακριβώς, το είπα και προηγούμενα, έχασα την επαφή με τον Μίτσο και με άλλους Μίτσους. Θα ερχόμουν εδώ πέρα, του λέω ποιοι βγήκανε. Αλλά επειδή δεν έχω πατήσει επανειλημμένος και τα λεφτά μου είναι περιορισμένα, μαζεύομαι, περιμένω να μου πει κάποιος τι να πάρω. Μην κατώσει μια συμβουλή ο Νόλας, πήγαινε μου λέει και ξεφύγιζε. Οπότε φαίνεται από τις πρώτες 2-3 σελίδες, αλλά εγώ ντρεπόμουν ότι θα με πάρουν και αφοκουαρά, ότι θα κλέψω το βιβλίο, δηλαδή δεν είχα αυτή την άναση του Νόλα. Λοιπόν, από το μου είχαν εντύπωση ότι ο Δημήτρης ο Λάμπος διαθέτει ένα γνήσιο λογοτεχνικό ταλέντο και έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί. Είναι γιος ενός φίλου μου, του Λάμπου βέβαια, ο οποίος είναι από τους πρωτοπόρους στοχαστές της άμεσης δημοκρατίας. Και από εκεί το γνώρισα. Είχε έρθει 2-3 φορές στις παρέες των μεγάλων και δεν μιλούσε. Αλλά παρατηρούσε. Και από το βιβλίο κατάλαβα ότι δεν παρατηρούσε, έγραφε. Έγραφε. Και το λες και στον επίλογο κάπου. Πενικτικά. Λοιπόν, το βιβλίο του είναι μια σειρά από παρατηρήσεις σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα πραγμάτων από το στρατό, από τα σκυλάδικα, καλά τα ερωτικά, λογικό για την ηλικία του, για το πώς λειτουργεί η κοινωνία, αλλά επενεκτικά, δηλαδή δεν είναι μια κοινωνική ή ψυχολογική πραγματεία, αλλά είναι παρατηρήσεις μέσα από το βλέμμα του ανθρώπου και από πολλούς ανθρώπους. Εκεί πέρα υπάρχουν ψήγματα, όπως είπατε υπάρχουν ψήγματα αυτοβιογραφικά, παρατηρήσεις από διηγήσεις, λόγω χάρη ας πούμε, ο βιασμός της κοπέλας από τον Μπαθ δεν μπορεί να δικό το βιώμα, κάπου το έχει ακούσει. Το θέμα είναι πώς το μεταφέρει. Δηλαδή ότι είναι παρατηρήσεις στη ζωή, τις οποίες μεταφέρει ελεύθερα με μια γραφή αυθόρμητη αλλά επεξεργασμένη που δεν έχει την κλασική φόρμα αρχή, μέση, τέλος. Οπότε το μυστικό του γραψίματος δεν είναι να μιμηθείς μια φόρμα ή μια τεχνολογία, είναι να πεις τον αναγνώστη να το διαβάσει. Οπότε το διάβασα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Έχω και άλλα πράγματα να πω, αλλά είμαστε 3 ομιλητές.
Θα τα πούμε τα υπόλοιπα ίσως στο τέλος. Και είδε, με επισήμανε ο Δημήτρης ότι κάπου έχω ξεκοπεί από τη νέα δημιουργία, η οποία βγάζει με πολύ μεγάλη ενάργεια μια Αθήνα και μια κοινωνία που εμείς κάπου έχουμε μείνει πίσω με τα παλιά. Δηλαδή, άντε πιο μοντέρνα Μαροδούκα και τέτοια πράγματα. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο ποτάμι, όχι του Θοδωράκη βέβαια. Λοιπόν, οπότε είναι η νέα σκοπιά των πραγμάτων που από αυτά μαθαίνουμε. Σταματάω εδώ για να μην μιλήσω πολύ και τα υπόλοιπα μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Περικλή και για τον ύμνο στους δύο πόλες, αλλά και για την θετική παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη. Το λόγο πρέπει να έχει... Θα διαβάσει κάτι ή να πάω κάτι. Μπορώ να διαβάσω ένα απόσπασμα. Ο Δημήτρης είναι λίγο άρρωστος σήμερα και έχει πειρετό, αλλά εντάξει. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι. Με τιμάτε με την παρουσία σας. Όντως ήμουνα αρκετά γκαντέμισος να μου χτυπήσει πυρετός σήμερα, παρόλο που ήταν μια παρουσίαση που την περίμενα πώς και πώς. Όχι μόνο επειδή για άλλη μια φορά ο πολύ καλός μου φίλος Μάκης Χρυσοστομίδης με τιμάει, αλλά γιατί με τιμάνε αυτοί οι δύο ογκόληθοι της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Και το περίμενα πώς και πώς και δυστυχώς χθες το βράδυ το πέρασα ύπνος με 39,5 πυρετών. Παρ' όλα αυτά θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, είναι από το πρώτο οδήγημα. Που λέγεται εξέγερση. Η πορεία είχε σχεδόν κοκαλώσει. Κινούνταν με μικροσκοπικά βήματα. Και αυτή η ενέργεια, η φλόγα που είχε νιώσει στο ξεκίνημα, έμοιαζε να έχει βγει βόλτα για εκείνη στο δρόμο. Σαν να έγινε ύλη και εικόνα και πραγματικότητα. Σαν να μην άντεχε πια να είναι απλά μια αίσθηση. Σαν να έπρεπε οπωσδήποτε να ξεσπάσει, μόνο και μόνο για να μην κάψει το είναι μας. Κάποιοι πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά με κασκόλ, με κουκούλες, με γυμνά πρόσωπα, με παγωμένα ουρλιαχτά στο βλέμμα, πετούσαν πέτρες στις νταμαρίες των τραπεζών, των πολυεθνικών καταστημάτων. Πιτσιρικάδες που δεν είχαν προλάβει να διαβάσουν ούτε και να ζήσουν ακόμα σχεδόν τίποτα, που δεν είχαν πολιτικές αντιλήψεις και δεν ήταν ούτε αναρχικοί, ούτε αντιεξουσιαστές, ούτε τίποτε άλλο, παρά απλοί πιτσιρικάδες που καταλάβαιναν έστω και διαστητικά ότι το συνομήλικό τους δεν τον είχε δολοφονήσει μια σφαίρα. Δεν τον είχε δολοφονήσει ένας μπάτσος. Τον είχε δολοφονήσει ο κόσμος, τον είχαν δολοφονήσει αυτοί που ελέγχουν τον κόσμο. Οι πολυεθνικές, οι τράπεζες, τα αφεντικά του πλανήτη, η εξουσία. Αυτοί οι πιτσιρικάδες, που για αυτή τη νύχτα τουλάχιστον, δεν θα δέχονταν να είναι ούτε δούλοι στον πλαστικό παράδεισο του κόσμου, ούτε βασιλιάδες στην κόλαση του περιθωρίου του. Απόψε θα μιλούσαν όσο και όπως μπορούσαν. Θα σας πω δύο λόγια και εγώ, δεν θέλω να σας κουράσω. Θα σας πω λίγο για την ιστορία πώς γνωριστήκαμε με τον Δημήτρη μέσα σε δύο κουβέντες, γιατί έχει τρομερή πλάκα. Πρωτοσυναντηθήκαμε λοιπόν σε μια παραλία, στην παραλία του Καϊάφα Σαχάρο. Σωστά, εκεί δεν πρωτοβρεθήκαμε. Εκεί λοιπόν θα γινόταν μια συνάντηση όλων των μικροεκδοτών ανεξάρτητου τύπου, έτσι ονομάζαμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή των περιοδικών, των εφημερίδων και των άλλων εντύπων. Που δεν βρίσκονταν στα βιβλιοπωλεία, που δεν βρίσκονταν στους εκδοτικούς οίκους, αλλά τα βγάζαμε μόνοι μας, με τα λίγα έξοδα που μπορούσαμε να βγάλουμε από το μεροκάματο και από το χαρτζιλίκι που παίρναμε από τους γονείς μας, και δεν τα έβρισκε κανείς πουθενά αλλού, παρά μόνο από χέρι σε χέρι σε μερικά βιβλιοπωλεία που τα φιλοξενούσαν. Τα έντυπα αυτά διανέμονταν σχεδόν δωρεάν, υπήρχε ένα στοιχειώδες αντίτιμο, προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την έκδοση ενός επόμενου, αν αυτό γινότανε, που σπάνια γινότανε. Η ταλαιπωρία για να εκδώσεις ένα τέτοιο έντυπο και για να το διανέμεις είναι τεράστια. Είναι τεράστια γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα χρήματα, αλλά δεν υπήρχε και η ανταπόκριση. Είχαμε δει πάρα πολλές πλάτες γυρισμένες από παντού. Κολούσαμε σε πράγματα που ήταν πεδαριώδη, από την τιμολόγηση, από το... Πού θα το βάλετε, δεν έχω τα παραστατικά για να το κρατήσω στα διάφορα βιβλιοπωλεία κτλ. Τότε ο Δημήτρης έβγαζε τον καθρέφτη, όπως είπε εδώ ο Μίτσος. Ένα περιοδικό εξαιρετικής ανησυχίας που είχε ύλη σχεδόν από όλο το φάσμα των τεχνών. Εγώ θυμάμαι κυρίως το διήγημα
και τη ζωγραφική. Δεν θυμάμαι αν είχε καθόλου τη μουσική το περιοδικό ή τη ζωγραφική. Είχε ζωγραφική, είχε μουσική, δεν θυμάμαι αν είχε. Ο τίτλος του δικού μου περιοδικού ήταν Πράξη, έτσι είχε μείνει στον κόσμο. Είχα εκδώσει συνολικά 3 αντίτυπα της Πράξης. Ο ολόκληρος τίτλος ήταν Από τα θεωρία στην πράξη. Ήταν δηλαδή μια παράφραση της έκφρασης Από τη θεωρία στην πράξη. Συναντώ λοιπόν τον Δημήτρη στην παραλία του Καϊάφα, που είχαμε πάει όλοι με τις σκηνές μας, με τα όνειρά μας και τα περιοδικά μας, για να συναντήσουμε και άλλους που είχαν την παρόμοια αρρώστια. Για μια ακόμα φορά, βέβαια, επιβεβαιώνεται ο κανόνας ότι ο Έλληνας είναι ένα πολύ μυστήριο πλάσμα που δεν μπορεί πέρα από τον εαυτό του να κάνει συνεργασίες με τους άλλους ανθρώπους. Δεν το έχει δηλαδή το συλλογικό καθόλου. Τα πρόσωπα ήταν φρέσκα, ήταν νέα παιδιά με καινούργιες ιδέες. Πολλοί από αυτούς ήταν και πιτσιρικάδες. Θυμάμαι, υπήρχαν παιδιά 19 και 20 χρόνων που βγάζανε περιοδικά. Συμπεριφερόμασταν όλοι όμως σαν παρεκμασμένοι, ακραία συντηρητικοί γέροντες, σαν να βρισκόμαστε σε μια συνέλευση πολυκατοικίας όπου διακυβόταν το συμφέρον μας. 4 χρόνια νομίζω κράτησαν αυτές τις συναντήσεις. Προς το τέλος είχε επικρατήσει μόνο το τουριστικό στοιχείο. Δηλαδή, βρισκόμασταν με φίλους, μιλούσαμε, ήμασταν σίγουροι ότι θα τσακωθούμε, γι' αυτό δεν ανοίγαμε καν κουβέντα. Πήγαμε μπύρες και τελείωνε. Έκτοτε τραβήξαμε το δρόμο μας. Ο Δημήτρης μοιράστηκε στη μουσική του και στο πράξιμο. Έριξε βέβαια περισσότερο βάρος στη μουσική με την οποία ασχολήθηκε μανιωδώς και έχει βγάλει από τότε και άλλα βιβλία που έχουμε διαβάσει και μερικά που δεν έχουν εκδοθεί. Νομίζω η Λιγαδούρα δεν έχει εκδοθεί. Μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης λοιπόν σήμερα να συμμετάσχω με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση του βιβλίου μου. Φοβάμαι βέβαια πως δεν είμαι το πιο κατάλληλο πρόσωπο, γιατί τα περισσότερα από τα διηγήματα αυτά τα διάβασα μερικά χρόνια πριν, όταν ήταν ακόμα πρωτόλια. Μετά τα επεξεργάστηκε, μετά πρόσθεσε και κάποια άλλα διηγήματα, αφαίρεσε κάτι άλλο. Τα καινούργια τα διάβασα πρόσφατα. Τα παλιά αποφάσισα από μόνος μου να μην τα διαβάσω ξανά, έτσι ώστε να μείνει μέσα μου το απολίθωμα των συγκεκριμένων διηγημάτων. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι ένας άνθρωπος που σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της δημιουργίας είναι αρκετά ενοχλητικός. Έτσι με ενόχλησε και με έπεισε να έρθω κι εγώ εδώ, αν και δεν χωράω, γιατί η ιδιότητά μου δεν είναι ποιητής όπως γράφει. Έχω γράψει μερικά ποίηματα, τα περισσότερα δεν διαβάζονται. Η πραγματική μου ιδιότητα είναι γιατρός και φίλος του. Το συγκεκριμένο βιβλίο, λόγω της ιδιομορφίας του συγγραφέα, που είναι μοιρασμένο σε 2 διαφορετικούς χώρους, οι 2 χώροι είναι η μουσική και η συγγραφή, έχει σχεδόν όλες τις κατηγορίες και όλες τις μορφές της συγγραφής. Θα αναφερθώ όμως σε 2 είδη. Υπάρχει το κινηματογραφικό στυλ γραφής, που είναι στην ακίνητη πόλη, και υπάρχει και ο συμβολικός που είναι στις μειονότητες. Γιατί συμβολικός? Πόσοι από εμάς, ας πούμε, δεν αναγνωρίσαμε τον εαυτό μας στο άγγιγμα του Κηφισού, για όσους έχετε διαβάσει το βιβλίο? Πόσοι από εμάς συμμετείχαμε ή ακόμα και συμμετέχουμε σε κάποιο παρόμοιο άγγιγμα? Οι μειονότητες σήμερα, που είναι ένα τεράστιο θέμα στην εποχή μας, είναι περισσότερες από την εποχή που περιγράφει ο Δημήτρης. Οι μειονότητες είναι σήμερα η κυρίαρχη μορφή κοινωνικής παρουσίας. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν παλιά οι μειονότητες και το γενικό σύνολο, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές μειονότητες. Μία από αυτή, αν εξαιρέσουμε τις μειονότητες με τα κοινωνικο-οικονομικά, εθνικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη μειονότητα είναι η πνευματική. Και επανέρχομαι όπως ξεκίνησε τη δική του περιγραφή ο κύριος Κοροβέσης. Δείτε για παράδειγμα τον κόσμο του βιβλίου και των εκδόσεων που έχουν κατακλειστεί από ένα σωρό ανοησίες που δεν έχουν καμία σχέση στον έντυπο λόγο. Η μισή Ελλάδα διαβάζει συνταγές μαγειρικής και η άλλη μισή διαβάζει πρωτοτυπίες στο κρεβάτι. Μάθαμε όλοι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα φαγητό αξιοπρεπές χωρίς φινόκιο και σαφράν και πως δεν υπάρχει ούτε μία αξιοπρεπής ερωτική σχέση χωρίς ξυλιές στο κρεβάτι. Το πιο τραγικό βέβαια δεν είναι ότι κυριαρχούν στον χώρο των εκδόσεων αυτής της μορφής τα βιβλία. Το τραγικό είναι ότι ο κόσμος έχει μάθει να τα αναγνωρίζει σαν βιβλία. Το δεύτερο πιο τραγικό είναι ότι οθείται ένας ολόκληρος κόσμος αυτής της μορφής της συγγραφής, θεωρώντας ότι το βιβλίο και οι εκδόσεις έχουν φτιαχτεί για αυτά ακριβώς τα πράγματα.
Υπάρχει βέβαια και ένας κόσμος που αντιστέκεται. Υπάρχουν συγγραφείς που αντιστέκονται, υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν βιβλία, υπάρχουν αναγνώστες που τα διαβάζουν, αλλά όλοι μαζί μπορεί να μην ξεπερνάνε τις μερικές εκατοντάδες. Αυτοί αποτελούν το άγημα του Κηφισού. Αυτή είναι η μειονότητα. Κοινωνικά, οικονομικά και πνευματικά αφορισμένη. Όταν ήμουν στην ιατρική, είχα ένα καθηγητή ο οποίος ήταν τρομερός ρήτορας. Όταν ήμασταν 3-4, μιλούσε καταπληκτικά. Όταν είχε κόσμο απέναντί του πάρα πολύ, έλεγε του κόσμου τις ανοησίες. Γι' αυτό δεν θα φλιαρίσω. Για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο και για όσους ξέρουν τον συγγραφέα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες διευκρινήσεις και συστάσεις. Για όσους όμως δεν τον έχουν διαβάσει, ούτε σε αυτό το βιβλίο, ούτε στο άλλο, στο προηγούμενο, στον Μισάνθρωπο, να πούμε ότι τα συγκεκριμένα διηγήματα είναι γραμμένα με τρόπο δραματοποιημένου ντοκιματέρ. Ο Δημήτρης είναι ο βασιλιάς της απεριτολογίας και της λιτότητας στην έκφραση. Έτσι γράφει, έτσι συναναστρέφεται, έτσι κάνει μουσική. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι καθόλου φλίαρος. Είναι αυτό που λέμε, σου μιλάει και νομίζω ότι σου κρατάει μούτρα. Και αυτό είναι εμφανές και στα διηγήματα. Σου μεταφέρει το μουντό τοπίο μιας πόλης κουρασμένης στις πραγματικές της διαστάσεις, χωρίς να υπερβάλλει σε θλίψη, χωρίς να υπερβάλλει σε ανάταση, χωρίς να υπερβάλλει σε στιγμαίους ή διαρκείς ηρωισμούς. Κάτω από όλη αυτή τη μαυρίλα κρύβεται ένα χιούμορ. Δεν θα το πω μαύρο χιούμορ, γιατί ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούν όταν λένε μαύρο χιούμορ. Είναι λίγο μακάβριος, είναι λίγο αδιάφορος, αλλά σου δίνει ξεκάθαρα να καταλάβεις ότι η πόλη που περιγράφει είναι η πόλη σου. Την ξεγυμνώνει και την αφήνει μπροστά σου, πότε άσχημη και πότε ωραία. Εν πάση περιπτώσει, αν θα μπορούσε κανείς να κάνει κάποια πρόταση στον αναγνώστη, θα ήταν εξής. Αν σκέφτεστε να το διαβάσετε, διαβάστε το μέρα σε μια πρωινή ή μεσημεριανή βόλτα στο κέντρο της πόλης πίνοντας ένα καφέ. Περαιτέρω αναλύσεις και ανατομές δεν πρόκειται να κάνω, είμαι ο παδός της απόλαυσης του κειμένου και όχι της ερμηνείας, οπότε πάρτε το και απολαύστε το. Ευχαριστούμε τον Μάκη για την ακριβή περιγραφή του χαρακτήρα του Δημήτρη, ακριβώς έτσι είναι. Θα υπερασπιστώ όμως το σαφράν της Εύης της Βουτσινά, γιατί η Εύη το πλάσαρε στην αγορά, και επειδή είναι εδώ και μας κοιτάει. Αλλά είναι ο Πρόκος. Ναι, είναι ο Πρόκος και μάλιστα είναι από την Κοζάνη, το οποίο είναι το καλύτερο έπνο. Και όχι τις 300 αποχρώσεις του Γκρι, οι οποίοι έχουν φτάσει ήδη τις 600.000 στην Ελλάδα, για να μην το ξεχνάμε, και διαβάζουμε. Ο Δημήτρης έχει τον λόγο. Γεια σας και από μένα. Θα πω δύο-τρεις κουβέντες, να πω σου γνωρίστηκα και εγώ. πρώτα με τον πατέρα. Διεύθυνα και το περιοδικό Πολίτες. Και μου έστειλε κείμενα και τον γνώρισα και βγάλαμε για ένα βιβλίο μετά ομαδικό, Πάμε στη Δημοκρατία. Είναι ένα βιβλίο που μακάρι να έχει γίνει περισσότερο γνωστό. Όταν διάβαζα τα κείμενα του Πιτσιρικά, δεν τον ήξερα, έτσι νόμιζα, έβλεπα μια ευαισθησία και μια ποίηση μέσα στα γραπτά του. Δεν ήξερα το βιογραφικό του, ότι έχει κάνει μουσική, ότι γράφει ποίηση, ότι προσπαθεί να κάνει ένα συγκερασμό όλης της τέχνης δηλαδή. Και όταν τον γνώρισα χάρηκα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ σε μια συνέντευξη που το πήρα πριν δύο εβδομάδες που κάναμε μια κουβέντα ανοιχτή. Δεν είχα διαβάσει το βιβλίο και το είπα και στην εκπομπή. Στην Ερτόπεν, έτσι, όχι στους απέναντι. Στους απολυμμένους που είμαστε. Και είδα μια συγκρότηση και ιδεολογική και πολιτική και φιλοσοφική και ένα λόγο καθαρό. Μου λέει, θέλω να παρουσιάσει το βιβλίο με τον Περικλή. Το Μάκη δεν τον ήξερα, αλλά από ό,τι άκουσα είναι μέσα στους συγγενείς, γιατί υπάρχουν και συγγενείς πνευματικοί, έτσι, και πεθαμένοι και ζωντανοί. Διαβάζοντας το βιβλίο «Ακίνητη πόλη», βλέπω αρχίζει με ένα θέμα που με απασχολεί, τόσο πολύ με έχει απασχολήσει και το έζησα, που από εκεί έβγαλε ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, την Αγία Μνήμη, που έχει να κάνει και με τη δολοφονία που είναι λίγο πιο πάνω εδώ πέρα του Αλέξη Ζωγόπουλου.
αλλά περισσότερο με την πόλη και με την αναστάτωση που δημιούργησε στον καθένα που τον έβαλε σε ένα προβληματισμό. Γιατί γίνονται αυτά. Ήδη διάβασα ένα απόσπασμα, ένα μικρό απόσπασμα. Ποιοι είμαστε εμείς, σε ποια πόλη ζούμε, πώς είμαστε και ξένοι σε αυτή την πόλη. Μετά βλέπω τα διηγήματά του αναφέρονται σε πράγματα που καθημερινά τα προσπερνάμε. Ενώ αυτός μένει, τα παρατηρεί και με οικονομία του λόγου, και το λέω αυτό διότι ενώ φαίνεται εύκολο να γράψει ένα διήγημα, το διήγημα είναι πιο δύσκολο από το να γράψει ένα μυθιστόρημα. Χρειάζεται να έχεις οικονομία λόγου, να τελειώνουν οι περιγραφές που σε χάνουν και να γίνεσαι κέραιος. Ο Δημήτρης όλα τα διηγήματά του είναι κέραιος, που ξεκινάει το στρατό πάλι που είδε εκεί πώς βγαίνει η διαφορετικότητα και πώς γίνεται ρατσισμός ή πώς γίνεται ο άλλος ξένος ξαφνικά. Προχωράω, βλέπω, η θεματολογία του με ενδιέφερε πάρα πολύ και εκεί μπήκε ένας άλλος προβληματισμός. Άρα να μιλήσει κανείς πολιτικά με ένα λόγο ξύλινο θα έλεγα, γιατί περιορίζεται σε 400-500 λέξεις, ακόμα και καλύτεροι που μιλάνε πολιτικά. Και άλλο αυτό να βγαίνει μέσα από την τέχνη και την λογοτεχνία. Η λογοτεχνία μπορεί να δώσει και να κάνει τον άλλον ναι, να μάθει περισσότερα και να τον συγκινήσει πάνω απ' όλα. Να τον κεντρήσει. Αυτό το βιβλίο πραγματικά σε προκαλεί, σου κεντρίζει τη σκέψη, σε βάζει στη συνείδηση τι κάνουμε εμείς, καταναλώνουμε ένα προϊόν που είπε ο Περικλής, γιατί στο κάτω-κάτω, όταν βγαίνει ένα βιβλίο, είναι προϊόν και όπως κατάδυσε τώρα η ιστορία, με την κρίση που έχουμε, η κρίση έχει περάσει και στους εκδότες και στους συγγραφείς και στους... Δηλαδή ένα συγγραφέα μπορεί να γράψει και τώρα τι θα βγάλω. Και άμα το βγάλω τι έγινε, ποιος θα πάει να το αγοράσει. Ο πρώτος θα πάει να πάρει ψωμί. Ο άλλος πάει και στους κάδους και ψάχνει να βρει κάτι για να φάει. Ή στις λαϊκές και ψάχνει να βρει τι έχουν πεταχτεί. Τρία στιγμή ένα δράμα υπάρχει το οποίο είναι και υπόγειο. Όσο και να σου βγάζει τα μάτια, οι διεργασίες εσωτερικές δεν φαίνονται τι κουβαλάει ο καθένας. Όταν ήρθες στην Αγία Τερέζα, που είναι και Μαμά Τερέζα. Μαμά Τερέζα. Πήγε το μυαλό μου στη Μαμά Τερέζα. Εκεί είναι σπονδυλωτό σχεδόν. Αλλά βγάζει μια ιστορία που λέω, όχι, είναι μεγάλο. Το κοιτάω, ξέρω, για να το δω κι αυτό. Γιατί διάβαζα κομμάτια κομμάτια. Και είναι όχι μόνο ολοκληρωμένο, αλλά βγάζει ένα άλλο δράμα μιας άλλης κοινωνίας που εμείς την αγνοούμε. Κι όμως υπάρχει. Είτε είναι ο Νταβατζής, είτε είναι διαπλεκόμενος δήμαρχος, είτε είναι ο φίλος του φίλου που ονειρεύονται να κάνουν την μπάζα και να πάνε στη Βραζιλία και ξαφνικά τελειώνει η ιστορία. Και η Τερέζα ήταν μέσα στο κύκλωμα. Και λέω, αμάν, προχωράμε στην ακίνητη πόλη που έδωσε και το τίτλο. Και εδώ τα πράγματα νόμιζα ότι δεν κινούνται. Άμα τα βλέπεις καμιά φορά τα πράγματα με μάτια που δεν θέλουν να δούνε αυτή την κίνηση, τα κοιτάς σαν να είσαι από αλλού ή να μην θες να τα δεις. Εδώ κινούνται όλα στην ακίνητη πόλη. Και βγαίνει όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε. Χαίρομαι γιατί. Γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε, μπορεί να είναι δίπλα μας, όπως και μεγάλοι, θα κάνουν ρατσισμό τώρα ηλικιακό, αλλά πρέπει κάτι να γίνει, να υπάρξει το ερέθισμα δηλαδή και η προβολή, θα πω, δεν θα πω προβολή. Αλλά μεταξύ μας να πολλαπλασιαζόμαστε.
όταν αγαπάμε και μας αρέσει κάτι, ή το λέμε ή το μεταφέρουμε. Και έτσι πολλαπλασιάζεται. Γιατί αυτά που πολλαπλασιάζονται πολύ εύκολα έχουν δημόσιες σχέσεις. Το καλό δεν έχει καλές σχέσεις. Το κακό, και αν γράψεις και πράγματα τα οποία κεντρίζουν, όπως γίνεται μια καταναλωτική λογοτεχνία πλέον, και όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, τότε πραγματικά θα πάμε στη Μαντά, θα πάμε στην Ερυφίλη, πως τη λένε, Ερωμήλη, ξέρω εγώ, ή θα πάμε και αλλού. Ή θα μιλάει ο Ιούδας υπέροχα. Εδώ μιλάμε τώρα, συμπυκνώνονται. Μέσα σε αυτό το βιβλίο που ούτε μεγάλο είναι ούτε μικρό, είναι αυτό που χρειαζόταν για να υποθούν και να εκφραστούν αυτά τα πράγματα που είναι και δικά μας. Θα σταματήσω εγώ εδώ, μακάρι να γίνει κάποια κουβέντα. Είμαι χαρούμενος διότι τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα συνεχίζουν. Και χρειάζεται όμως την καλλιέργεια και της μνήμης και της γνώσης. Δεν έχουμε πολλά όπλα. Η μνήμη είναι ένα όπλο που έχει ο άνθρωπος να αντισταθεί και στη φθορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Το βιβλίο είναι αντιεξουσιαστικό. Είναι ενάντια στις εξουσίες. Οι εξουσίες δηλαδή είτε είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι έξω από το σπίτι μας, είναι αυτές που είναι θεσμοποιημένες. Και με αυτή την έννοια, λέει στο επιλογό του εδώ, πάει να εξοφλήσει και με τον Κάστρο που τον είδα σε μια φωτογραφία να κουφεντιάζει στις εφημερίδες με τους πράκτορες που είχαν βγάλει οι Αμερικανοί. Όχι πράκτορες. Τι ήταν, που τους είχαν πιάσει στην Αμερική και τους στείλαν πίσω. Σήμερα φωτογραφία. Τους χαρακτηρίσαν πράκτορες εκεί. Όχι, διαγωτούσαν αντίκρι και στείλανε 4 παιδιά να δουν αν θα υπάρχει επέμβαση. Και τους πιάσανε, πήγανε να μαζέψουν πληροφορίες γιατί η εξόριστη αυτή φανατική ετοιμάζανε νέα επέμβαση στην Κούβα. Οπότε αυτοί πήγανε να μαζέψουν πληροφορίες και οι Αμερικάνοι τους κάνανε πράκτορες. Ακριβώς. Και σήμερα είχαν συνάντηση. Και βλέπω εδώ στο τέλος που λέει. Είναι επιπλέον, δεν πρόκειται μια λεπτομέρεια, ότι ο Κάστρο φόραγε μια φόρμα Adidas. Λοιπόν, και πίσω, βλέπω θέλει να ξεμπερδέψει δηλαδή, το λέει καθαρά. Και στο κάτω-κάτω για ποιο να γράψω, επειδή μπαίνει το θέμα της γραφής. Η γραφή δεν είναι εύκολο πράγμα, όσο και αν φαίνεται εύκολο. Άμα δεν γράφεις με το αίμα της ψυχής σου ή δεν βουτάς την μελάνη στο αίμα και την ανακατεύεις, δεν είναι γραφή. Δηλαδή θέλω να πω βιωματικά πράγματα. Συνήθως νομίζουν οι άνθρωποι ότι ο συγγραφέας τα φαντάστηκε, τα σκέφτηκε. Υπάρχουν και συγγραφείς που λένε εγώ το φαντάστηκα, εγώ το αίσθησα. Άμα δεν έχεις μέσα και το βίωμά σου και τον εαυτό σου, τότε θα κάνεις κατασκευάσμα. Εδώ η γραφή του είναι και σωματική και πνευματική και ψυχική. Γιατί είναι πράγματα που τον καίνε και τον τρώνε. Αλλά θέλει να ξεμπερδέψει, λέει. Κανείς δεν διαβάζει τίποτα πια, αυτά που λέμε. Μόνο η εικόνα έχει δύναμη και αυτή ξεφτυλίστηκε. Ο Μπουνουέλ πέθανε. Μου θυμίζει τώρα, ο Μάρξ πέθανε, ο Θεός πέθανε, ένας Γάλλος που είχε γράψει ένα βιβλίο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ρασέλ λέγονταν νομίζω. Και θέλει παρακάτω. Ο Θεός πέθανε, ο Μάρξ πέθανε και εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Και εγώ δεν αισθάνομαι καλά, Ρασέλ το έχει γράψει. Και εδώ βλέπω, πέθανε λοιπόν ο Μπουνέλ, ο Μάρξ πέθανε, ο Λένιν πέθανε, ο Λένον πέθανε, ο Καστοριάδης πέθανε και ο Κάστρο θα πεθάνει και όλοι πεθαίνανε και μόνο οι ελάχιστοι τους θυμούνται στα αλήθεια και βαρέθηκαν να ζω με όλη αυτή την ατέλειωτη μυθολογία που έχει καταντήσει απλά άλλο ένα Tanger Group για εμπόρους με σοσιαλιστική φρασιολογία. Mm-hmm. Να είστε καλά. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, ένα απόσπασμα από τη μαμά Τερέζα που είναι το μεγαλύτερο δίηγημα. Ο Αλέξης γύρισε σπίτι κατά τις 6:30. Ήταν μόνος. Η Νόρα είχε πάει να δει τη μάνα της. Έτσι του είχε πει. Αλλά απόψε το βράδυ θα ήξερε την αλήθεια. Ποτέ δεν την εμπιστεύτηκε.
Δεν εμπιστευόταν κανένα γενικά, αλλά την ώρα ακόμα περισσότερο. Μπορεί να ήταν γεμάτος ελαττώματα, ηλίθιος όμως δεν ήταν. Ήξερε από την αρχή πως μια γυναίκα τόσο όμορφη πάει με έναν άντρα σαν και αυτόν μόνο για τα χρήματα, την καλή ζωή και την προοπτική του γάμου. Ήταν ξεκάθαρο και δεν τον ένοιαζε καθόλου. Το είχε δει μάλιστα και σαν την επιτυχία που κυνηγούσε τόσα χρόνια, την επιβράβευση για όλη την προσπάθεια και τους κόπους του, για όλα τα ρίσκα που είχε πάρει και όλες τις ταπεινώσεις που είχε δεχτεί χαμογελώντας. Αυτά είχε εξουσία. Έτσι είναι το παιχνίδι και ο Αλέξης ήξερε πώς να παίζει. Στα εφηβικά του χρόνια πέρασε δύσκολες μέρες. Η ζωή του υπήρξε κυριολεκτικά φρικτή μέσα στην αποτρόπαιη μοναξιά της. Όταν πέρασε στη νομική, όπως ήταν και η επιθυμία της μάνας του, όλα άλλαξαν. Κατάλαβε αμέσως που ανήκει, ποιος ήταν ο δρόμος του, ο δικός του δρόμος για τη δύναμη και την επιτυχία. Το κόμμα, που άλλωστε είχε μεγαλώσει από παιδί μέσα σε αυτό, καθώς ο πατέρας του ήταν παλιός στέλεχος της τοπικής οργάνωσης, τον δέχτηκε πολύ γρήγορα σαν ένα από τα πιο ενεργά μέλη της νεολαίας. Τέλειωσε την νομική με λίγα καλώς, αλλά ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμα. Το κόμμα ήταν η δουλειά του και η ζωή του. Όλα ήταν έτοιμα για εκείνον. Πήγε στο στρατό για ένα μήνα και με την ορκομοσία πήρε άτυπη άδεια για το υπόλοιπο της θητείας του. «Πιο σημαντικό έργο θα επιτελέσεις για την πατρίδα μαζί μου παρά στα φυλάκια», του είπε γελώντας ο Παυλόπουλος, ο βουλευτής που κανόνισε την απόσπασή του από τα θωρακισμένα κατευθείαν στο πολιτικό του γραφείο. Εκεί η μαθητεία του στις πολιτικές διαδικασίες πήρε άλλες διαστάσεις. Πριν καλά-καλά τελειώσει με το πανεπιστήμιο, είχε ήδη κάνει μεταπτυχιακά στο κόμμα. Αναλάμβανε πλέον σημαντικές υποθέσεις και όχι απλή γραφειοκρατική δουλειά. Κοντά στο βουλευτή Σταμάτη Παυλόπουλο, έμαθε πώς να συμπεριφέρεται, πώς να χειρίζεται την πολιτική γλώσσα, τι να λέει σε κάθε περίσταση, πώς να φτιάχνει το προφίλ του βουλευτή αλλά και του κόμματος και σε τελική ανάλυση και το δικό του. Τα πρώτα 5 χρόνια τα πέρασε δουλεύοντας για το μηχανισμό 10 και παραπάνω ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Την ίδια αυτή περίοδο όμως έκανε τις καλύτερες γνωριμίες που στη συνέχεια θα τον προωθούσαν και θα τον στήριζαν όταν θα ερχόταν και η δική του ώρα. Έτσι στα 32 του ήταν ήδη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος. Νέος μέντορας, νέες εμπειρίες, νέες business. Μπροστά στην τοπική αυτοδιοίκηση, έλεγε στην ώρα, τι φλανάχιο Αλή Μπαμπά και 40 κλέφτες. Εκεί έβγαλε τα πρώτα καλά λεφτά, το ακριβό αμάξι. Και όταν τα πράγματα σφίξανε και τα πρώτα σκάνδαλα άρχισαν να διαραίουν στα τοπικά πηγαδάκια, ο Αλέξης πήρε απλά μετάθεση σε καλύτερο μαγαζί. Μεγαλύτερος δήμος, καινούριος δήμαρχος, καινούριες κομπίνες. Ευχαριστούμε τους συζητητές και τον Δημήτρη. Αν κάποιος θέλει από κάτω να ρωτήσει κάτι ή να κάνει τοποθέτηση, πολύ ευχαρίστως. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο και θέλει να πει κάτι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήρθατε απόψε όλοι εδώ. Να ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μου έκαναν τον κύριο Περκλή Κοροβέση, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστο και τον Μάγκη Χρυσοστομίδη. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις εκδόσεις Κουκίδα και στον Δημήτρη Δημόπουλο. Δεν θα υπήρχε αυτό το βιβλίο και δεν θα ήμασταν εδώ πέρα απόψε εάν δεν ήταν εκδόσεις Κουκίδα και ο Δημήτρης Δημόπουλος που σε πολύ ενώ ότι δεν θα είχε εκδοθεί. Αυτά που λέγατε πριν. Δεν υπήρχε εκδότηση, δεν ναι. Θα ήμασταν μεταξύ μας, το διάβαζε ο Μάκης και άλλοι δύο. Σε τόσο δύσκολες εποχές είχαν τη γενναιότητα και την παλικαριά να βγάλουν ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι εμπορικό. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσουν οι αναγνώστες της Μαντά και όλα αυτά που είπανε πριν. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζει στην παραλία ευχάριστα, ούτε το βράδυ για να σε πάρει ο ύπνος. Έχει διηγήματα τα οποία τα περισσότερα από αυτά, πιστέψτε με, δεν έχω βάλει ούτε ίχνος φαντασίας. Απλά παρατήρησα, κατέγραψα, με το δικό μου τρόπο σίγουρα, μέσα από τη δική μου ματιά, αλλά είναι αυτό που είδα. Και όπως λέει και ένας ήρωας μέσα στο βιβλίο, ο κόσμος σου δίνει θέματα, λέει στον διπλανό του. Και του λέει και ο διπλανός του τέτοιος κόσμος τέτοια θέματα. Αυτός ήταν ένας διάλογος που είχαμε κάνει πριν από 15 χρόνια εγώ με τον Μπάρμπα μου. Και όχι να πω εδώ. Μπάρμπα.
αυτός είναι ο κόσμος μας, αυτά είναι τα θέματά του. Υπάρχει ομορφιά, αλλά υπάρχει και πολλή ασχήμια. Και δεν είναι απαισιόδοξο το να καταδεικνύεις το σε τι κόσμο ζούμε και πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ότι καθορίζονται τα πάντα από, όχι μόνο από την οικογενειοκρατία, από τις κλίκες, από τις παρέες. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Οι ελεύθερες φωνές πνίγονται. Ή βρίσκονται εδώ μαζί σας απόψε και λένε πέντε πράγματα και μετά ξαναχάνονται μέσα στον βομβαρδισμό και τον καταιγισμό της προπαγάνδας από τους πληρωμένους κονδυλοφόρους που είναι πολλοί και διάφοροι και πολύ συχνά μας παίρνει και χρόνια να τους αναγνωρίσουμε ως τέτοιους. Η αισιοδοξία, έτσι όπως την βλέπω εγώ, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα βρεθεί ένας άνθρωπος που θα εκδώσει το βιβλίο του άγνωστου νέου συγγραφέα Δημήτρη Λάμπου με τα διηγήματά του, και θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν και θα το κάνουν χωρίς να έχουν να κερδίσουν τίποτα. Στις μικρές προσπάθειες που γίνονται, και αυτές δίνουν μια ελπίδα. Από εκεί και πέρα βέβαια, κακά τα ψέματα, αν δεν περάσουν οι ατομικές προσπάθειες σε ένα επίπεδο συλλογικότητας, απλά θα παραμένουν ατομικές προσπάθειες, θα δίνουμε κάποιοι τη σκητάλη ή θα παίρνουμε τη σκητάλη από τους προηγούμενους, θα τη δίνουμε στους επόμενους, θα παραμένουμε μια πνευματική μειοψηφία και η κοινωνία θα συνεχίζει να ελέγχεται από αυτούς που ελέγχεται. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και να κάνουμε και λίγο κουβέντα. Αυτό το βιβλίο άρχισα να το γράφω το 1998 και το τελείωσα το 2010. Πόσο χρόνο? Ναι, από... 19-20, ναι. Και πάντα να προσπαθείς και πάντα να γράφεις. Κάσε καλά. Λοιπόν, αν δεν έχουμε... Ερωτήσεις θα κάνω εμείς ερωτήσεις. Υπάρχει αυτό που είχε πει ο Γκρούτσο Μάρξ. Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του ήταν. Αν και εσύ που έχεις κοινογραφική γραφή, μπορεί να το θυμάσαι. Έχετε τίποτα ερωτήσεις? Ναι. Κανένας. Τίποτα απαντήσεις? Όλες τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει να απαντήσετε, χωρίς να ρωτήσουμε. Λοιπόν, επομένως, μπορεί να έχετε απαντήσεις σε αυτά που υπόθηκαν εδώ πέρα. Εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για το καφέ Προκόπ, το οποίο ήταν η ιστορία του καφέ. Είναι από τα ποτά που έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την ιστορία της ανθρωπότητας. Τα είχαν απαγορέψει, τα ξαναφέρανε, τα κάνανε, γιατί ήταν ο τόπος συγκέντρωσης. Στο Λονδίνο τα καφενεία ήταν και ταξιδιωτικά πρακτορία και χρηματιστήρια. Στο Παρίσι είχε πάρει μια πιο ανάλαφη μορφή και μπαίναν και ωραίες κυρίες με τα κρινολίνα και τα τέτοια, αφήνανε τις γυναίκες. Πίνανε καφέ, όχι μόνο καφέ βέβαια, για ψέμπια και όλα καφενείο έγραφα απ' έξω. Λοιπόν, και εκεί πέρα γινόντουσαν οι συζητήσεις για την Επανάσταση. Και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ένθερμα, όπως και οι πειραρίες για τον Χίτλερ βέβαια. Δηλαδή το καφενείο είναι κοινός χώρος. Είναι κοινός χώρος. Και δεν είναι τυχαίο ότι το καφενείο το παραδοσιακό στην Ελλάδα γίνεται καφετέρια με μουσική, να μην μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Όλα αυτά δεν είναι ουδέτερα. Όλα αυτά έχουν σημασία. Εκεί πέρα σε αυτό το καφενείο ένας νεαρός δικηγόρος 26 χρονών είχε βάλει ένα φόρο η Μαρία Εντουανέτα που ήταν περίπου κάτι σαν τη δεκάτη. Η δεκάτη είναι ένας αρχαίος πόρος που είναι το 1/10 να πληρώνεις, το οποίο είναι πενταριώδης σε σχέση με τους πόρους που πληρώνουμε τώρα εμείς. Έβαλε ένα φόρο τέτοιο, ανεβαίνει πάνω σε ένα τραπέζι, βγάζει το ρεβόλβερ από την τσέπη, τότε το ρεβόλβερ ήταν σαν ρολόι.
όλοι είχαν, δηλαδή ήταν εξάρτημα. Και στο ρολόι στο εβόλιο. Δίνει δύο στον αέρα, αυτό που θα λέγαμε σε δεύτερη μετάφραση, ρίχνει μουσμούλα στο ρούφο, το ρομπέτικο δηλαδή, μουσμούλα ήταν οι σφαίρες, ρούφος η οροφή. Και λέει δεν θα είμαστε τίποτα αν αυτή τη στιγμή δεν εξεγερθούμε. Και από αυτό το καφενείο ξεκινάει η Γαλλική Επανάσταση και την άλλη παίρνει τη Βαστήλη. Από εκεί ξεκίνησε. Από ένα καφενείο. Αυτό βέβαια δεν μας το λένε επειδή ακριβώς ξεκινάει από τα κάτω. Από ανθρώπους που πάνε τον καφέ τους, κάποιους από το τσιγάρο τους, πάνε το ποτό τους, το αψέντε τους. Κάνα κονιάκ ίσως, κάνα ένα μπορντό. Αυτά ακούγονται τώρα εκλεκτά ποτά, τότε ήταν λέει κάποτα. Λοιπόν, οπότε έχει σημασία να υπάρχουν τόποι να βρισκόμαστε, να μιλάμε μεταξύ μας, γιατί στην ουσία οι εξεγέρσεις ποτέ δεν ξεκινάνε με εντολές. Οι εντολές από τη μετά. Οπότε εκεί θέλει προσοχή, γιατί τα κινήματα που βγήκαν από τις πλατείες, πολύ σημαντικά, δεν είχαν αρχηγούς, δεν είχαν κόμματα, δεν, και γίνηκαν πολλά στον κόσμο. Αν θυμάμαι καλά, πάνω από 100 πόλεις στον κόσμο, ο πληθυσμός ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια, κατεβήκαν 500, 600, 700 χιλιάδες. Ωραίο. Αλλά στην Αίγυπτο απέδωσε μια φρικτή δικτατορία, χειρότερη από την προηγούμενη. Που σημαίνει ότι αν οι άνθρωποι δεν είναι συνειδητοί και δεν μπορούσαν να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους, θα βρεθεί κάποιος να το πάει αλλού. Γιατί ο άλλος που εξεγείρεται είναι εξέγερση μιας, δυο, τριών ημερών. Όλη του τη ζωή ήταν στο καναπέ, στη δουλειά, είχε το πρόβλημα του μεροκάματο. Δεν μπορεί να έχει πολιτική σκέψη με μια προοπτική. Σταματάω. Τα υπόλοιπα μετά. Κάντε κατάλωσες. Ωραία. Εγώ να ευχαριστήσω όλους και τους συζητητές και εσάς που ήρθατε στην εκδήλωση σήμερα. Να πω ότι το βιβλίο αυτό δεν βγήκε επειδή αγαπήσαμε τον Δημήτρη, εγώ το ξέρω από μικρό. Το βγάλαμε από το έλλειμμα, όχι από το περίσσευμα, γιατί πολλά από τα διηγήματα του Δημήτρη είναι μικρά διαμαντάκια. Και γι' αυτό όσοι δεν το έχουν διαβάσει, να το πάρουν το διαβάσουν. Το βιβλίο είναι φτηνό και πάρτε το. Να πω και κάτι, μια και αναφέρθηκε στους μικρούς εκδότες. Το στείλαμε το βιβλίο αυτό, περίπου 30 με 40 βιβλία, σε όλους τους δημοσιογράφους. Το αγνόησαν. Τα αντίστοιχα μαντά και τα λοιπά, δεκάδες ανοησίες σελίδες παντού. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μοιραζόμαστε σήμερα εμείς, δεν θα το μοιραστεί ποτέ ούτε μαντά ούτε ψυχογιός. Ευχαριστώ που ήρθατε.